Κατά την τοποθέτησή του στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΘ Κεντρικής Μακεδονίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σίμος Δανιηλίδης, καταδίκασε οποιαδήποτε μορφή βίας και τραμπουκισμών, χαρακτηρίζοντας αυτά τα φαινόμενα ως παρακρατικά. Είναι γνωστό ότι οι θέσεις και οι απόψεις μας και οι στάσεις ζωής του καθένα από εμάς έχουν καταγραφεί όλες αυτές τις δεκαετίες, έχουν αξιολογηθεί, έχουν κριθεί, έχουν κατακριθεί μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας και της αξιολόγησης των πολιτών των τοπικών κοινωνιών μας. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει κανέναν υπό το καθεστώς της βίας, του τραμπουκισμού, της παρακρατικής λειτουργίας, του εκφοβισμού ή ακόμα και του ξυλοδαρμού κάποιον, είτε έναν μεμονωμένο ξεχωριστά κάποιοι περισσότεροι, είτε ομαδικά να αλλάξει θέσεις ή να εστερνιστεί απόψεις και θέσεις τις οποίες δεν τις πιστεύει. Άλλων εποχών, της δεκαετίας του 50 και του 60, είναι αυτού του είδους οι συμπεριφορές, όπου κάποιοι ελάχιστοι οργανωμένοι σε παρακρατικές οργανώσεις προσπαθούσαν να επιβάλλουν δια της βίας αυτό το οποίο νομίζανε οι ίδιοι ότι ήταν σωστό. Βέβαια, το που οδηγήθηκε η χώρα μετά τη δεκαετία του 60 το ξέρουμε πολύ καλά. Κάποιοι βέβαια το ξέρουν ακόμη καλύτερα, διότι και λόγω ηλικίας είχαν και μεγαλύτερη εμπλοκή στα πράγματα εκείνης της εποχής. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το όργανο, και όχι υπό το καθεστώς της βίας και της απειλής ή του εκφοβισμού ή του τραμπουκισμού, θέλω να δηλώσω ρητά και κατηγορηματικά ότι κανείς μα κανείς δεν μπορεί να μου βάλει στο στόμα θέσεις και απόψεις τις οποίες δεν εξέφρασα ποτέ, και όχι βέβαια στις διαδικασίες που γίνανε είτε στην ΚΕΔΕ είτε στα γραφεία του Συνδέσμου, όπου κάποιοι υπό το καθεστώς της βίας και της απειλής θέλανε από κάποιους από εμάς να κάνουμε δηλώσεις στις κάμερες όπως αυτοί νομίζανε. Επίσης ανέφερε πως οι τραμπουκισμοί εκθέτουν τους εργαζομένους, προσθέτοντας πως το 99,9% αυτών είναι ηθικοί, εργατικοί και ευγενικοί και παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συνέχισε λέγοντας πως το 0,1% των εργαζομένων δεν μπορεί να εκθέτει όλους τους υπόλοιπους. Αυτού του είδους οι τραμπουκισμοί και οι προπυλακισμοί, το μόνο το οποίο καταφέρνουν, αν το καταφέρνουν κιόλας, είναι να εκθέτουν τους εργαζόμενους. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ικτρή, μηδαμινή μειοψηφία μιας χούφτας ανθρώπων αυτοί οι οποίοι μεταχειρίζονται αυτού του είδους τις παρακρατικές τραμπούκικες συμπεριφορές, αλλά δυστυχώς η εικόνα, και αυτό το εισέπραξα εγώ από τα εκατοντάδες μηνύματα και τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα, δυστυχώς η εικόνα η οποία δημιουργείται από αυτούς τους τραμπουκισμούς εκθέτει πολύ μεγάλη μερίδα εργαζομένων και όχι μόνο τους πρωταγωνιστές. Κακός αδίκως. Όχι, καθόλου λάδι δεν ρίχνω. Κακός και αδίκως, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία, το 99,9%, όπως το έχω δηλώσει on camera, το έχω γράψει με επίσημες δηλώσεις μου, το 99,9% των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, με το ήθος, την ευπρέπεια, την ευγένεια, τη συνέπειά τους και τη συνεργατικότητά τους με τις διοικήσεις των Δήμων, παρέχουν και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις σε δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορεί το 0,1% αυτών οι οποίοι μεταχειρίστηκαν όλους αυτούς τους τρόπους τους οποίους απολαύσαμε στα μέσα ενημέρωσης το προηγούμενο διάστημα να εκθέτουνε το 99,9%. Ακόμη ο πρόεδρος της ΠΕΔ, κ. Δανιηλίδης, αναφέρθηκε και σε παλαιότερη πρωτοβουλία του, όταν είχε ζητήσει από την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών να μπορούν να ρυθμίζονται ευνοϊκά οι τραπεζικές εκκρεμότητες των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ανύποπτο χρόνο, με την προηγούμενη ακόμα διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν ήταν και όλων των άλλων αρμοδιοτήτων η προηγούμενη διοίκηση και όχι μόνο του Εσωτερικών, κατέθεσα εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι προτάσεις συγκεκριμένες προς όφελος των εργαζομένων, και ήταν δική μου ιδέα και είμαι περήφανος γι' αυτό, η πρόταση εδώ και ένα χρόνο
να ρυθμιστούν τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά και τα άλλα δάνεια των εργαζομένων με μείωση στο μισό του επιτοκίου και με επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης. Ωστόσο, οι παρευρισκομένοι εργαζόμενοι έφτασαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Δανιλίδη στο σημείο να παρέμβουν φραστικά, σχολιάζοντας τις θέσεις του Προέδρου. Το δύσκολο είναι να κάνεις τεκμηριωμένη και επιστημονικά υποστηριγμένη πρόταση. Κάποιοι δήμαρχοι λοιπόν, σε ανύποπτο χρόνο, τεκμηριώσαμε για ποιον λόγο και με ποια διαδικασία μπορεί να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι της αυτοδιοίκησης από αυτή την περικοπή των επιδομάτων, βασιζόμενοι στο ότι αυτά τα επιδόματα δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν είναι αυτά τα οποία πρέπει και μπορούν να συμπεριληφθούν, δεν πρέπει δηλαδή και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο ενιαίο μισθολόγιο, και ως εκ τούτου, επειδή επιβαρύνουν τους δημοτικούς προϋπολογισμούς και κατά βάση επιβαρύνουν τα δημοτικά τέλη, να διατηρηθούν. Αυτά όλα τα αποσιωπήσανε αυτοί οι οποίοι εσκεμμένα, σχεδιασμένα και προγραμματισμένα θέλανε να στοχοποιήσουν έναν, δύο, τρεις ανθρώπους για να τους κάνουνε τα εξυλαστήρια θύματα. Δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ. Εγώ θα πω τις απόψεις και τις θέσεις μου όσο και να φωνασκείς, αγαπητέ. Όπως προστατεύσαμε οποιοδήποτε είτε εργαζόμενο είτε συνάδελφο ήθελε να μιλήσει εδώ. Στη δημοκρατία επιτέλους πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι για να ακούμε και τη διαφορετική γνώμη. Τέλος. Τέλος. Για τις υπηρεσίες καθαριότητας λοιπόν ήταν σχεδόν ομόφωνες πλην μιας ψήφου με επιφύλαξη οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Γι' αυτό κιόλας να είστε υποψιασμένοι, για τις κολοτούμπες ορισμένων. Ήταν σχεδόν ομόφωνες, δεν ήταν μία-δύο, είναι δεκάδες οι αποφάσεις. Βεβαίως, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Από μένα δεν θα ακούσετε παραμύθια ποτέ. Από αλλού που ακούτε τα παραμύθια. Λοιπόν, ήτανε λοιπόν σχεδόν ομόφωνες οι αποφάσεις διαχρονικά, ανεξάρτητα ποιος ήταν στην κυβέρνηση και ποιος ήταν στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης που απαιτούσανε να κατοχυρωθεί, όπως κατοχυρώθηκε στο νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όχι το λάθος που έγινε περί Καλλικράτη, να έχει τη διακριτική ευχέρεια, και τα συζητήσαμε εδώ και σε αυτή την αίθουσα ως ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στις ΤΕΔΚ όλης της χώρας, να έχει τη διακριτική ευχέρεια η κάθε διοίκηση του κάθε Δήμου σε όλη τη χώρα, εφόσον αυτή κρίνει, εφόσον αυτή έχει ανάγκη, εφόσον αυτή πιστεύει ότι μπορεί να αξιοποιήσει με κάθε τρόπο οποιαδήποτε ευκαιρία, είτε ευρωπαϊκού προγράμματος, είτε διαχείρισης, είτε ανακύκλωσης, να έχει το ελεύθερο, τηρώντας κατά γράμμα την νομοθεσία η οποία προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, να αξιοποιήσει όποια ευκαιρία νομίζει η κάθε νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση του κάθε Δήμου να χειριστεί αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το έβγαλε από το κεφάλι του Δανιλίδης ή κανένας άλλος. Αυτή είναι η απόφαση σχεδόν ομόφωνη όλων των οργάνων της αυτοδιοίκησης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τελικά ο κύριος Δανιλίδης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του και μετά την ψήφιση του ψηφίσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο οι εργαζόμενοι αποχώρησαν ειρηνικά. Σημειώνεται πως το ψήφισμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο εμπεριέχει 10 κέρια σημεία αντίθεσης κατά των ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου, πάντα σε σχέση με τους εργαζόμενους και τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.